Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι, ονομάζομαι Γιάννης Λαχανοδράκων και σήμερα θα ξεκινήσουμε, θα παίξουμε βασικά ένα campaign, ένα expansion του Attila Total War, το Medieval Kingdom Total War 1212 μετά Χριστόν, μια καταπληκτική δουλειά. Και θα, όπως βλέπετε, τα factions τα οποία υπάρχουν είναι απειρά αριθμά, έχει τα πάντα, όλο τον αραβικό κόσμο, όλη την Ευρώπη, έχει βασίλειο της Υπήρου, αυτοκρατορία της Τραπεζούδης, αυτοκρατορία της Νίκαιας. Εμείς θα πάρουμε αυτοκρατορία της Νίκαιας και θα ξεκινήσουμε το campaign μας στο hard. Είναι λίγο δύσκολο το παιχνίδι και προκειμένου να μην έχουμε πολλά θεματάκια θα το συνεχίσουμε στο hard. Αυτοκράτορας είναι ο βασιλέας Θεόδωρος Λάσκαρης, με έδρα την Νίκαια. Ξεκινάω. Επειδή λίγο το intro παίρνει λίγο χρόνο να τελεστεί, να πούμε δύο λογάκια για την εποχή την οποία εκτυλίσσεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. 1212 μετά Χριστόν είναι 8 χρόνια μετά την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους του Ροπέρτου Γισγάρδη με τις ευλογίες του Πάπα, να τα λέω αυτά, όπου έκαναν έσχη στην πόλη ουσιαστικά και κατάφεραν να διχάσουν τον χριστιανικό κόσμο ακόμη περισσότερο από ότι ήδη ήταν διχασμένος από το σχίσμα του 1054. Ο Θεόδωρος ήταν υπερασπιστής και έμεινε μάλιστα στην Κωνσταντινούπολη υπερασπίζοντας τον τομέα του μέχρι το τέλος της πολιορκίας που όλα είχαν κρυθεί ουσιαστικά. Οι λιγοσύντροφοι που είχαν απομείνει τον ανακήρυξαν αυτοκράτορα εντός της πόλεως και κατέφυγαν στη Νίκαια, όπου προσπάθησαν τα επόμενα χρόνια να μπορέσουν να αναδιπλωθούν ουσιαστικά, γιατί η αυτοκρατορία ήταν σε εκτρή κατάσταση. Η τραγική για μένα άγγελη, με όλη τη σημασία της λέξης, κατάφεραν μια κρατεά αυτοκρατορία να την διασύρουν ουσιαστικά από όλες τις απόψεις ομιλώ. Και ο Θεόδωρος προσπάθησε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά μόνος του ουσιαστικά, σε μια περιοχή η οποία ήταν εμπόλεμη, είχε πάρα πολλούς εχθρούς, είχε τους Ελτζούκους, είχε τη Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης και ουσιαστικά ο ίδιος ήταν στη μέση. Αλλά χάρη στις τους χειρισμούς του η αυτοκρατορία επιβίωσε και το 1261 κατάφερε να ανακτήσει την Κωνσταντινούπολη και να δώσει λίγο ακόμα πνοή στην ήδη καταρακωμένη και συρρυκνωμένη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Αρχικά έχουμε τέσσερις πόλεις, από ό,τι βλέπω, τη Ρόδο, τη Σμύρνη, το Δωρήλαιο και την Νίκαια, η οποία που βρίσκεται εκεί ο αυτοκράτορας. Αρχικώς θα προσπαθήσουμε να αναπτυρώσουμε το ηθικό λίγο του στρατού, εκτελώντας ορισμένους υποτάκτες από τους υπάρχουν στρατηγούς μας. Και θα εγκαταστήσουμε τοπικούς στρατηγούς στις δύο πόλεις που δεν έχουν ουσιαστικά στρατηγό, τη Σμύρνη και τη Ρόδο. Το παιχνίδι, παιδιά, είναι λίγο δυσκολάκι ουσιαστικά. Πρέπει να αρχίσει να κάνεις πολύ σωστές κινήσεις, γιατί θα είδε και στην πορεία ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
Λοιπόν, ο Ανδρόνικος θα μπει στην στρατηγός διοικητής στη Σμύρνη. Και ο Ιωάννης, από ό,τι είδα, ο οποίος είναι free, θα μπει στην, στη Ρόδο. Κάτι το οποίο ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βάλουν στο παιχνίδι είναι η δημιουργία στόλων. Είναι κάτι ανέφικτο ουσιαστικά. Λοιπόν, το νέο τεχνολογικό δέντρο έχει ελάχιστες στρατιωτικές τεχνολογίες, αλλά από ό,τι έχω δει παίρνουν πάρα πολλά χρόνια για να τελειώσουν, για να τελειώσουν ουσιαστικά. Και το πολιτιστικό ουσιαστικά δέντρο, το οποίο αν και λιγότερα τα χρόνια των τεχνολογιών, θα προσπαθήσω να ξεκλειδώσω στρατιωτικές τεχνολογίες αρχικά, λόγω του ότι πρέπει να είμαι έτοιμος, γιατί χρειάζεται ενίσχυο στρατός. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Ρόδος δεν έχει καλή δημόσια τάξη από ό,τι βλέπω. Ενώ όλες οι άλλες επαρχίες προς το παρόν, από ό,τι βλέπω, είναι σε καλό φεγγάρι. Προσπαθούμε να κάνουμε όσες περισσότερες διπλωματικές συνθήκες, κυρίως εμπορικές. Λοιπόν, αυτοκρατορία της Επίρου. Ωραία. Είναι θετική, όπως και από ό,τι βλέπω το βασίλειο της Κιλικίας. Οι Αρμένοι ουσιαστικά είναι ορθόδοξο φάξιον, οπότε οι σταυροφόροι και αυτοί, όπως και το βασίλειο της Σικελίας, το οποίο όχι, δεν θα δώσουμε λεφτά, θα προσπαθήσουμε να το πριγκιπάτο της Αντιοχίας υπό το Βοημούνδο, και αυτή είναι θετική, πολύ ωραία. Αυτά από ό,τι βλέπω. Ωραία, είμαστε σε καλά επίπεδα. Θα διορίσουμε και δύο διοικητές. Βασικά στο οικογενειακό μας δέντρο θα προσπαθήσουμε να παντρέψουμε μερικούς από τους γιους μου, από τους γιους του αυτοκρατορά, για να έχουμε και μέλλον. Στη βασιλεία διάδοχος είναι ο Μιχαήλ, ο Μιχαήλ Λάσκαρης. Και θα διορίσουμε και μερικούς πάρχους, κυβερνήτης ουσιαστικά. Ο Δαμιανός, ο Ισάκιος θα πάει στη Νίκαια, ο Δαμιανός θα πάει στο Δωρήλαιο και ο Λέοντας θα πάει στην Ρόδο, που έχουμε θέματα με το public order, με δημόσια τάξη. Θα προσπαθήσουμε λίγο και να έχουμε καλά τα επίπεδα του φαγητού. Έχουμε 221 συντροφή. Θα κάνουμε λίγο μερικούς κυτοβολώνες, θα μας βοηθήσουν. Και λοιπόν, η Ρόδος, επειδή δεν έχει καλή δημόσια τάξη από ό,τι βλέπω, αν και θα ανέβει, εντάξει. Θα βάλουμε το Empower Local Ruler. Στο Δωρήλαιο θα βάλουμε το Settle Tribes. Όπως και στη Νίκαια θα βάλουμε το Organized Militia Drilling. Μας δίνει 10 επιπλέον ηθικό στα στρατολογήσεις. Πολύ ωραία. Ο πρώτος γύρος έχει τελειώσει. Μπορούμε να... Μισό λεπτό λίγο να δούμε αν... Τον επόμενο γύρο θα βγάλουμε και στρατιωτικές μονάδες σε κάθε στρατηγούς. Μας παίρνει λίγο ακόμα.
Ωραία. Ο πρώτος γύρος τελείωσε. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό. Το έχω παίξει. Το παίζω ουσιαστικά τώρα 2 μήνες. Και έχω μείνει έκπληκτος ουσιαστικά. Χρειάζεται λίγες διορθώσεις, αλλά η δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά είναι πραγματικά για πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ έχουμε και την πρώτη απειλή. Η αυτοκρατορία της Νίκαιας δέχεται επίθεση από τη Λατινική αυτοκρατορία. Μία μάχη την οποία θα την κάνουμε. Πιστεύω ότι τους έχουμε. Αν και λιγότεροι, αλλά τους έχουμε. Κυρίως όταν αμήνεσαι έχεις πολλές περισσότερες πιθανότητες από όταν επιτίθεσαι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Οι σταυροφόροι ουσιαστικά με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης κατέλαβαν και όλη την Ελλάδα ουσιαστικά. Πέρα από την αυτοκρατορία της Ηπείρου, κατέλαβαν το Μυστρά, κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή κυρίως κόμβους. Είχαν το Δουκάτο της Αχαΐας, είχαν... Ο Ελληνισμός εκείνη την περίοδο είχε τεράστια προβλήματα και μπορείτε μέσω από κυρίως χρονογραφίες να διαβάσετε για πολλούς τοπικούς ήρωες της εποχής, όπως ας πούμε ο Λέωνος Γουρός και πάρα πολλούς άλλους. Βέβαια η Ανασύσταση ήρθε ουσιαστικά 49 χρόνια αργότερα, αλλά ο πληθυσμός τράβηξε πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας. Σε σημείο να παρακαλούν πριν το τελικό τέλος της πόλης από τους Οθωμανούς, πολλοί να προτιμούν το τουρκικό σαρίκι παρά την παπική τιάρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Από ό,τι βλέπω στη βόρεια πύλη ο εχθρός έχει μόνο μονάδα σπικού, όπου θα μπορέσω να τους αναχαιτήσω εύκολα. Θα βάλω μόνο 2 τάγματα κονταράτων, πιστεύω είναι υπέρα αρκετή. Ναι. Και θα βάλω και... και πάλι σε 8 walls, stakes ουσιαστικά, όπως και τριβόλους, για να ανακόψω την ορμή των αλόγων, τα οποία ξέρετε ότι ήταν η Λατίνη πότες, η Μεσαιωνική πότες ήταν το νούμερο ένα υπηκό της εποχής. Είχε παρέλθει ο Βυζαντινός κατάφρακτος. Λοιπόν, και από την πλευρά του λιμανιού θα βάλω σκουτά τους με κονταρά τους και δωρατοφόρους, όπως και ακρίτες, για να μπορέσω να κάλυψω όλη την περίμετρο. Θα βάλω και μερικούς ακοντιστές στο τείχος. Και λοιπόν, στην ανατολική πύλη θα βάλω μονάδες καβαλαρίων. Και λίγο πριν το πρετόριο ουσιαστικά θα βάλω τον αυτοκράτορα μαζί με τον έπαρχο, σε περίπτωση που κάτι στραβώσει, που δεν πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι τους έχουμε. Λοιπόν, θα βάλω να ξεκινήσει, θα βάλω λίγο στο γρήγορο για να έρθουν λίγο τα πλοία πιο νωρίς. Θα πάμε λίγο στη βόρεια πύλη να δούμε εκεί τι γίνεται. Thank you.
Όπως σας είπα, η Τρίπολη και τα και βασικά οι Κονταράτη έχουν κάνει τεράστια δουλειά. Όπως και οι Γασμούλοι, οι οποίοι Γασμούλοι, να σου πω και κάτι άλλο, οι Γασμούλοι ονομάζονται, η ονομασία τους προέρχεται, ήταν ιστορικά μισοί Έλληνες, μισοί Λατίνοι και από αυτό πήραν την ονομασία του Γασμούλοι. Εδώ δεν έχουμε θέμα, πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Έχει γίνει απόβαση στο λιμένα. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλή έκβαση. Έχουμε σκοτώσει τον στρατηγό του στη Βόρεια Πύλη, οπότε το ηθικό των αντιπάλων καταβαραθρώνεται κατευθείαν. Οι Φράγκοι θα προσπαθήσουν να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούν, αλλά δεν πιστεύω να μπορούμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Όπως σας είπα, τους είχαμε. Το αριστερό και το δεξί κέρας πάμε πολύ καλά, όπως και στο κέντρο ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Πιστεύω είναι θέμα χρόνου να τους αποθήσουμε. Το πλέον τα γραφικά είναι τρομερά, έχουν κάνει τεράστια δουλειά σου. Είτε πανοπλίες, χρειάζεται λίγο ακόμα λίγο περισσότερα units. Αλλά και αυτό με την πάροδο του χρόνου θα τελεστεί. Αντιμετωπίζουμε μόνο ως ένα προβλήμα στην αριστερή πλευρά, που οι Κονταράτη έχουν αντιμετωπίσει ένα τεράστιο σεργέντο. Αλλά πιστεύω ότι θα διορθωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα ράτια είναι πολύ καλή γραμμή, συνήθως πάνω σε εθνικό. Αν και εγώ δεν τους
πολύ εκτιμούσα αρχικά, αλλά τεράστια. Είναι πάρα πολύ ευεργετική. Πρέπει να κάνουμε και μια πλαγιοκόπηση εδώ για να τελειώσει η μάχη, ουσιαστικά γιατί έχει πάρει λίγο χρόνο παραπάνω. Θα χάσουμε λίγο το πίσω, αλλά πιστεύω ότι βάλει το φινάρι που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Χρειάζεται μια υπερφαλάκη συγκριματική λίγο το υπηκό του αντιπάλου. Όπως και έγινε. Να αντιμετωπίζει ορισμένα προβληματάκια, λίγο με... έχει ορισμένα bug, ορισμένα προβληματάκια τα οποία, ας πούμε, μερικά πλοία κολλάνε συνήθως σε πολιορκές από θάλασσα, με αποτέλεσμα να... και εδώ, ας πούμε, εντάξει, θέλει λίγο λίγες βελτιώσεις. Και αυτό με την πάρα του χρόνου πιστεύω θα επέλθει και θα είναι όλα